κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος σε σχέση με τη φοροεπιδρομή που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και αυτή που έρχεται, δηλώνει τα εξής. Η λαϊκή οικογένεια αιμορραγεί. Αναγκάζεται να πληρώνει διπλά και τριπλά τα αγαθά που η ίδια παράγει με φόρους παντού. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Τώρα έρχονται νέα, πιο βάρβαρα μέτρα που μας ληστεύουν στην κυριολεξία. Μας ληστεύουν με νέους φόρους στη διατροφή, στη μόρφωση, στο σπίτι, στην ηλεκτροδότηση, στην ίδρευση, στη θέρμανση, στη φροντίδα των παιδιών και των γερόντων στις διακοπές. Και όλη αυτή η φορά αφέμαξη στο λαό την ίδια ώρα που και εδώ στην Πελοπόννησο δίνονται εκατομμύρια ευρώ στους μεγαλοεπιχειρηματίες όπως τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, στις τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα. Δίνονται σε αυτούς νέες φοροαπαλλαγές και μειώσεις φόρων, ενώ στα λαϊκά στρώματα κόβονται. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν άλλο. Δεν έχουν καμία ευθύνη για τα ελλείμματα, τα δάνεια, τα χρέη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν πρόκειται να πάρει νέα μέτρα ανακούφισης του λαού. Θα εντείνει την επιθετικότητά της, αξιοποιώντας προς όφελός της τα αρνητικά για το λαό εκλογικά αποτελέσματα. Καμία αναμονή λοιπόν. Λαϊκή συσπήρωση, λαϊκή συμμαχία και πάλι ενάντια σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και μονοπόλια, απαιτώντας τώρα φοροαπαλλαγές για το λαό και φόρους για το κεφάλι. Οι εργαζόμενοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα, να βάλουν εμπόδια στα νέα μέτρα να διεκδικήσουν με όρους νίκης. Απαλλαγή των ανέργων από τη φορολογία. Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 20.000 ευρώ ατομικά και 40.000 ευρώ το χρόνο για το ζευγάρι, καθώς και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Αναδρομική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτιδεύματος στα εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ για το ζευγάρι και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και του χαρατσιού της ΔΕΗ. Απαγόρευση διανόμου κάθε πληστηριασμού κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Πάγωμα χρεών όσο διαρκεί η κρίση για μικρομεσαίους αγρότες. Να υπολογίζονται στην έκπτωση από τη φορολογία οι δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό. Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού του εισοδήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, κατάργηση της περαίωσης, του κλεισίματος των χρήσεων και κάθε είδους αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Κατάργηση των έμεσων φόρων όπως ΦΠΑ για τα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης, των φόρων και τελών για Δήμο και ΕΡΤ, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικής κίνησης, στα αγροτικά εφόδια, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης υγείας, στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ΟΤΕ, ίδρευσης. Όχι άλλες θυσίες για το κεφάλαιο, τους δανειστές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύξηση άμεσα του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του συνόλου των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου τουλάχιστον στο 45%. Να καταργηθούν τα αφορολόγητα αποθεματικά και οι λεγόμενες αναπτυξιακές φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο και το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους εφοπλιστές. Άμεση φορολογική επιβάρυνση εισφορά των μονοπωλιακών ομίλων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του μεγάλου κεφαλαίου που ενοχοποιείται για την φοροδιαφυγή ή σφοροδιαφυγή και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αύξηση της φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της πλουτοκρατίας του τόπου. Με μετερίζει τις λαϊκές γειτονιές, τους τόπους δουλειάς, οι εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες να δώσουν τη δική τους απάντηση, να αναχαιτήσουν τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Το δεν μπορούμε να πληρώσουμε αβάσταχτους φόρους να γίνει μέτωπο πάλης, δεμένο με την ανάγκη ικανοποίησης όλων των αναγκών τους ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική μέχρι την ανατροπή της.